Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Φραντζέσκο, τον οποίο και θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Φραντζέσκο, καλησπέρα. Είστε καλά? Καλησπέρα. Μια χαρά. Όλα καλά. Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς είμαι ο ΠΑΟΚ και ο λόγος που σας καλέσαμε είναι γιατί υπάρχει μια επέτειο σαν σήμερα με ένα παιχνίδι που εγώ το θυμάμαι έτσι πολύ έντονα και νομίζω όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, είτε αυτοί που βρέθηκαν στο γήπεδο, είτε αυτοί που το είδαμε τις τηλεοράσεις. Ο λόγος για το Ατλέτικο ΠΑΟΚ, το 4-4, ναι, ναι. Ένα ματ που μπορεί η νίκη να μην ήρθε, αλλά δεν ξέρω, ήταν ο ΠΑΟΚ εκπληκτικός εκείνο το απόγευμα. Ίσως και άτυχος, δεν ξέρω πώς το θυμάστε εσείς το 4-4. Πραγματικά ήταν ένα, μπορώ να το, εγώ το χαρακτηρίζω ένα τρελό παιχνίδι. Ένα τρελό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχαμε χάσει 5-2 στην Ισπανία. Στη Μαδρίτη, ναι. Και θέλαμε να κάνουμε το θαύμα. Mm-hmm. Φυσικά εντάξει δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που χάρηκαν και πιστεύω κάναμε τους παρακολουθήτες περήφανος που προσπαθήσαμε εκείνη τη χρονιά να κάνουμε το ακατόρθωτο. Μια σπουδαία ομάδα κύριε Φραντζέσκο, η Ατλέτικο, με Μολίνα στο τέρμα, με Κίκο, με Ζουνίνιο, με τον Πάντιτς, με τον Αγκιλέρα, τον Λαρντίν, τον Σάντι. Ο Βιέρι δεν είχε αγωνιστεί στη Ρεβάνς, αλλά είχε αφήσει το σημάδι του στον πρώτο αγώνα, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλή ομάδα εκείνη της Ατλέτικο. Ήταν τρομερή ομάδα. Mm-hmm. Τρομερή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Και με έναν τρόπο παιχνιδιού που νομίζω εκείνη την εποχή δεν μπορούσε άλλη κάποια ελληνική ομάδα να πάει στο τέμπο της, έτσι δεν είναι, θυμάμαι καλά. Όχι, πιστεύω ότι εμείς προσπαθήσαμε, δώσαμε ό,τι έπρεπε να δώσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια, να μην κρυβόμαστε. Η Ατλέτικο ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα εκείνη την εποχή. Και πιστεύω ότι από το μόνο κέρδος που είχαμε ήταν η βάση για τις επόμενες χρονίες. 0-1 να θυμίσω στους νεότερους στο δεύτερο λεπτό. Κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ που ουσιαστικά δεν ξέρω αν είχατε ελπίδες για ανατροπή, αλλά όταν στο δεύτερο λεπτό τρως γκολ, νομίζω ότι εκεί τελειώνει μια ρεαλιστική ελπίδα για πρόκριση, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα έτσι είναι, όπως το είπες ακριβώς. Δηλαδή ξεκινήσαμε το παιχνίδι μήπως τα καταφέρουμε και γρήγορα δεχτήκαμε τον γκολ. Ισοφαρίσατε εσείς στο 17, δύο γκολ για Ατλέτικο, 1-3. Φαινόταν ότι το παιχνίδι πάει να ξεφύγει, αλλά το τέταρτο εκείνο, κύριε Φραντζέσκο, που έκανε ο ΠΑΟΚ το 1-3, το έκανε 4-3, νομίζω θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων. Γι' αυτό και μάλιστα ένα που μου έμεινε, ο Κολίνα ήταν διαιτητής, από ό,τι θυμάμαι. Ο Κολίνα, σωστά, ναι. Ναι. Στο τέλος έδινε συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες για το παιχνίδι που είδε. Και αυτός ναι. Και που βίωσε μέσα στο γήπεδο. Εμένα πρώτη φορά είδα το διαιτητή να δίνει συγχαρητήρια στους παίχτες των δύο ομάδων. Νομίζω η πρόκριση ήταν δίκαιη για τις Ατλέτικο. Δεν νομίζω να λέει κάποιος την άδικη, αλλά η ισοπαλία ήταν άδικη. Δηλαδή στις καθυστερήσεις στον γκολ, δεν ξέρω αν το θυμάστε κιόλας ο τρόπος που μπήκε. Το 4-4, νομίζω άφησε πικραμένο και τον κόσμο και εσάς. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, πάω, άγγιζε να πάρει την νίκη και το βράδυ στην Τούμπα. Σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια. Ναι, είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Mm-hmm. Μπορώ να πω, είχαμε υπερβάλει αυτό. Παρ' όλα αυτά, σου είπα, νιώσαμε τόσο γεμάτη μετά από εκείνο το παιχνίδι, που ήμασταν ικανοποιημένοι πλήρως για την προσπάθεια που είχαμε δώσει. Γενικότερα ήταν μια πορεία, κύριε Φραντζέσκο, εκείνη που ξεκίνησε με τη Σπάρτακ Τρνάβα, επίσης ένα παιχνίδι τρελό. Ακολούθησε η Άρσεναλ και δυστυχώς τελείωσε η πορεία με την Ατλέτικο. Θα ήταν φανταστικό ο ΠΑΟΚ να μπορούσε να ξεπεράσει και την Ατλέτικο μετά την Άρσεναλ. Αλλά κάπου θα έπρεπε να τελειώσει το ταξίδι, αλλά νομίζω και εσείς το χαρήκατε και ο κόσμος και γι' αυτό μνημονεύεται ακόμα και τώρα εκείνη η πορεία. Όχι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά παιχνίδια ξέχαστα. Με την Σπάρτακ Τρνάβα στην Τούμπα. Όχι τόσο η Ρεβάνες, με την Άρσεναλ στην Τούμπα, με τη δική σας ασίστ στον Αχιλέα Ζαφυρίου, το γκολ του Βρίζα στο Λονδίνο. Ακόμα και το μάτς της Μαδρίτης μας έχει μείνει για άλλους λόγους, κυρίως για το γκολ του Βιέρι που του μνημονεύουν οι Ισπανοί κάθε χρόνο όταν φτάνει η επέτειος και φυσικά το σημερινό
4-4 η επέτειο. Ήταν γενικότερα μια πορεία γεμάτη για ένα ΠΑΟΚ που διψούσε τότε για Ευρώπη. Μια χρονιά, μπορώ να τη χαρακτηρίσω μια χρονιά ευρωπαϊκή τρελή. Τρελή, αλλά με βάσεις. Mm-hmm. Με βάσεις, καλές βάσεις. Δηλαδή και τα τρία τα παιχνίδια ήταν παιχνίδια χαραγμένα στη μνήμη μας. Έτσι, γιατί ένα 0-3 το πρώτο 20 λεπτό. Βέβαια, βέβαια. 0-3 και δεν ξέραμε πώς είχαν μπει τα τρία γκολ. Έτσι, κοιταζόμασταν μέσα στο γήπεδο και λέγαμε τι έγινε τώρα. Τι συμβαίνει. Ειδικά το τρίτο δεν ξέρω αν το θυμάστε. αυτό θα έλεγα ότι ball boy του ΠΑΟΚ. Εντάξει, προφανώς χωρίς δόλο. Πάνω στην ένταση, έδωσε γρήγορα την μπάλα στο παίκτη της Σπάρτα Τρνάβας. Εντάξει, ήταν να γίνει το 0-3 όπως να γίνει και το 5-3. Αλλά ήταν μάτς σπουδαίο. Όλο εκείνο το καλοκαίρι δηλαδή νομίζω το απολαύσετε κι εσείς. Και οι συμπαίκτες σας και ο κόσμος. Ήταν τρομερή χρονιά, τρομερή χρονιά. Έπαιξε ρόλο ότι ο ΠΑΟΚ είχε να παίξει στην Ευρώπη πολλά χρόνια. Δηλαδή, βιώνατε το κλίμα ότι ο κόσμος διψούσε για Ευρώπη. Είχε να παίξει ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια λόγω της τιμωρίας του. Ήταν η επανεμφάνισή του εκείνο το καλοκαίρι. Ο κόσμος διψούσε να δει μια ομάδα να αγωνίζεται και να πει καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και πιστεύω το είδε. Και το είδε γιατί είχαν γίνει πολύ καλές προσθήκες στην ομάδα. Πριν από μας είχε έρθει ο Ζήσης, ο Βρίζας, έμεινε ο Ζαβράκης στην ομάδα, ήρθε ο Μαραγκός, ο Σπύρος, ήρθαν αξιόλογοι παίκτες. Υπήρχε ο Λιβάρες, ο Νάγκμπε, ο Μίγκες. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Να φανταστείς ότι στην εθνική ομάδα εκείνο τον καιρό 5 παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, όντως. Δηλαδή ήταν πολύ καλοί παίχτες όλοι τους. Ακόμα και τα παιδιά της άμυνας που δεν είχαν τη δικιά σας άβρα, κακά τα ψέματα, και εσείς και ο Σπύρος ο Μαραγκός και ο Ζήσης και ο Ζαγοράκης είχαν μια άβρα του στάρα, αλλά παιδιά όπως ο Κολομπούρδας, για μένα σπουδαίο στόπερ, αλλά πολύ άτυχος. Ο Τάσος Τασιόπουλος, ο Καπετανόπουλος, ο Ζαφυρίου, παιδιά χωρίς λάμψη, καταλαβαίνετε πως το λέω, αλλά μαζί με εσάς κάνετε μια ομάδα πραγματικά πολύ σκληρή και πολύ θεαματική ενίοτε. Ακριβώς. Η ομάδα δεν χωρίζεται στη μέση. Η ομάδα είναι μία. Κάποιοι έχουν άλλη δουλειά μέσα στο γήπεδο, κάποιοι άλλοι κάνουν μια άλλη δουλειά. Mm-hmm. Γι' αυτό και ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν ομάδα. Δεν ήταν άτομα, ήταν ομάδα. Από τα 6 παιχνίδια εκείνου του καλοκαιριού, κύριε Φραντζέσκο, ποιο θυμάστε πιο έντονα? Σίγουρα της Arsenal με το που μπήκε το γκολ και ισοφαρίσαμε. Mm-hmm. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε εκείνη τη στιγμή, πού να τρέξουμε, πού να πανηγυρίσουμε. Είδαμε τους φιλάθλους μας στο πέταλο, πήγαμε όλοι προς τα εκεί. Ήταν απίστευτο συνέστημα. Με μία Arsenal που πήρε τον double για όπως όσους... και αυτή η ανατροπή. Ναι. Κόντρα στην ταμπλούχο Αγγλίας, που για να κάνεις τον double στην Αγγλία τότε... Κόντρα στη μετέπειτα ταμπλούχο Αγγλίας εκείνη τη σεζόν Arsenal του Arsène Wenger. Αυτό λέμε. Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή αποκλείσαμε μια ομάδα που πήρε τον double εκείνη τη χρονιά. Ναι. Όλοι ξέρουμε τον double στην Αγγλία τι μπορεί να σημαίνει. Με παίκτες τώρα παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Πετίτ ήταν ο Γάλλος σίγουρα. Ο Όβερμας, θυμάμαι. Ο Μπέρκαμπ. Ο Βιερά. Μια τριάδα στην άμυνα που έπαιζε 50 χρόνια μαζί στην Arsenal. Ο Άνταμς, ο Κίον, ο Γουίντεμπεργκ. Γενικότερα μια ομάδα με το σήμα στο τέρμα. Ήταν γενικά έτσι δυνατό καλοκαίρι και νομίζω, κύριε Φραντζέσκο, δεν πρέπει να έχετε παράπονο σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ζήσατε πολλά, έχω την εντύπωση. Δηλαδή κάποιο αποθυμένο, δεν ξέρω αν θέλετε να παίξετε στο εξωτερικό και δεν μπορέσατε, αλλά η πορεία σας και με την Εθνική και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ ήταν γεμάτη νομίζω. Ακούστε με λίγο. Είμαι από τα τυχερά παιδιά, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Mm-hmm. Που έζησα αυτά που έζησα στη ζωή μου. Υπήρχαν καλύτεροι παίκτες από μένα. Καλύτεροι ταλαντούχοι παίκτες από μένα, τους είχα δει, τους έβλεπα και δεν κάνανε καριέρα. Ο Θεός με βοήθησε και έκανα μια πολύ καλή καριέρα, πιστεύω, έστω αυτή που έκανα και που πήρα αυτές τις χαρές και αυτές τις περίφημες στιγμές που αναβιώνουμε αυτή τη στιγμή τώρα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι είμαι ευγνώμων στο Θεό που έζησα αυτό που έχω ζήσει, που έζησα σαν ποδοσφαιριστής. Έχετε παράπονο ότι δεν πήγατε στο εξωτερικό από τον εαυτό σας ή δεν το επιδιώξατε? Έχουν περάσει και τα χρόνια που έχετε τελειώσει την δημοσιογραφική σας καριέρα σαν ποδοσφαιριστής. Πολλά όνειρα δεν έχουν βγει. Πολλά που πιστεύω ότι θα βγουν βγήκανε. Ναι. Το ότι έπαιξε και εθνική ομάδα είναι ευλογία.
Ότι δεν πήγα στο εξωτερικό που κάτι θα ήθελα, ναι, δεν βγήκε, δεν έπρεπε να γίνει, δεν είχαν ανοίξει και πολύ εύκολα αυτό, τα ναι, σύνορα με τότε. Προλάβατε, ήταν πιο δύσκολη η εποχή εκείνη για να πάει ένας Όταν Έλληνας είχε στο γίνει εξωτερικό. μια πρόταση, δεν με άφησε ο ΠΑΟΚ να φύγω. Καλώς θα πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Καλώς θα πω τώρα, δεν ξέρω για εσάς, αλλά για τον ΠΑΟΚ καλώς. Μα δεν, όχι, δεν είναι κάτι που μου έχει μείνει, γιατί σου είπα ξανά, έζησα πολύ όμορφες στιγμές στη ζωή μου. Οπότε δεν μπορώ να πω, δηλαδή θα είμαι αχάριστος να πω ότι δεν μ' άφησε, δεν με έκανε, δεν, όχι, αυτό θα ήταν αχαριστία. Κύριε Φραντζέσκο, προέρχεστε από μια ποδοσφαιρική γενιά και σε δική σας εποχή βγήκαν πάρα πολύ καλοί ποιοτικοί Έλληνες ποδοσφαιριστές και γίνεται γενικότερα κουβέντα τα τελευταία χρόνια για το μικρό αριθμό Ελλήνων ποδοσφαιριστών που βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα, για το αν δίνεται βάση όχι στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, και υπάρχει η άποψη ότι δεν βλέπουμε πλέον ποιοτικούς Έλληνες όπως βλέπαμε από τη δική σας φουρνιά. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο το ποιοτικό ελληνικό. Ναι. Μην νομίζουμε ότι να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί και οι ξένοι που έχουν έρθει. Μην νομίζουμε ότι όλοι είναι τόσο ποιοτικοί. Φυσικά μην πούμε ότι δεν υπάρχουν κιόλας, έτσι. Απλά έβλεπες στον καιρό το δικό μας, που είναι τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο, τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο, έβλεπες χαρακτηριστικά των παιχτών. Έβλεπες να βγαίνουν χαρακτηριστικά των παιχτών. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά είχε ο Ζαγοράκης, άλλα χαρακτηριστικά είχε ο Βρίζας, άλλα χαρακτηριστικά είχε ο Μαραγκός, άλλα ο Λιβάρες. Δηλαδή, έβλεπες το Τσουνίδης, άλλα χαρακτηριστικά. Και τα έβλεπες όλα αυτά. Μία ερώτηση τελευταία από μένα, κύριε Φραντζέσκο, για να σας αφήσουμε. Από ποια ηλικία καταλάβατε ότι κάτι παίζει με το αριστερό σας πόδι και την ικανότητα στα φάουλ και πόσες ώρες δουλεύατε, ξέρω εγώ, σε καθημερινή βάση, εβδομαδιαία, γιατί προφανώς είχατε ταλέντο, αλλά το ταλέντο, αν δεν το δουλέψεις από μόνο του, δεν νομίζω να είναι ικανό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το έχετε κάνει με χίλιους τρόπους από φάουλ. Ναι. Θα σας πω. Γιατί και εγώ προβληματίστηκα μετά από την ποδοσφαιρική μου καριέρα και λέω ότι πώς και δεν μπορεί να βγει και κάποιο άλλο παιδί με αυτή την ευχέρεια. Και ίσως γίνει έτσι, δεν είναι απίστευτο, δεν είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι χάρισμα. Δεν μαθαίνετε. Δεν μαθαίνετε. Δεν το δουλέψατε στις προπονήσεις. Δεν καθόσασταν μόνος σας να χτυπάτε φάουλ. Μπορείς να το βελτιώσεις σε πολύ καλό βαθμό. Αν όμως δεν το έχεις, αν δεν έχεις αυτό το χάρισμα. Α, προφανώς, εντάξει, ναι. Δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Από μικρός το είχατε διαπιστώσει, δεν είναι, κύριε Φραντζέσκο. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω. Όχι, δεν νομίζω να είναι εγωιστικό. Πειραματίστηκα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ειλικρινά σας μιλάω, με τόσα παιδιά που έχω δει μπροστά μου. Προσπάθησα σε κάποια παιδιά, αλλά πιστεύω ότι είναι χάρισμα. Αυτό είναι χάρισμα. Αυτό στο δίνει ο Θεός, στο δίνει η φύση. Είναι ένα χάρισμα. Υπήρξε κάποιο μετά, προπονητής. Αλλά αυτό το χάρισμα. Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε. Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Αυτό ήθελα να σας πω. Αλλά αυτό το χάρισμα δεν το αξιοποιήσεις. Και πώς να το αξιοποιήσεις, με ώρες δουλειάς, έτσι. Γιατί είναι ένα χάρισμα που σου έδωσε, ένα όπλο. Η φύση. Άρα προφανώς το δουλέψατε. Ώρες, όπως λέτε. Άπειρες. Αυτό είναι το κλειδί. Υπήρξε κάποιος προπονητής που το εντόπισε ή μόνο σας πειραματιστήκατε, που σκοράρατε νεαρός ενδεχομένως μία, δύο, τρεις και το δουλέψατε. Κοιτάξτε, έτυχε και από μικρό παιδί βρέθηκα στον Παναθηναϊκό. 19 χρονών ήμουν επαγγελματίας στον Παναθηναϊκό. Σωστά. Έβλεπα τον Δημήτρη τον Σαραβάκο που τον είχα και σαν, όχι είδωλο, τον θαύμαζα ποδοσφαιρικά. Χιλιάδες παιδιά εκείνη την εποχή. Βρέθηκα να είμαι συμπαίκτης του. Οπότε σε ατελείωτες προπονήσεις που όταν τέλειωνε η προπόνηση καθόταν και βάλε και φάουλ και σουτ, εγώ περίμενα να τελειώσει και ο Δημήτρης την προπόνηση ώστε να πάω να κάνω και εγώ αυτά που έπρεπε να κάνω. Οπότε βλέποντας, μιμούμενος έστω και λίγο, προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσε καλύτερο και για μένα. Τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση. Το πιο δύσκολο φάουλ που πετύχατε με τον ΠΑΟ και εσείς και ο ίδιος ο εαυτός σας έτσι εξεπλάγει που είδατε την μπάλα να πηγαίνει στα δίκτυα. Από τα πολλά που σκοράρατε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε Ευρώπη και Ελλάδα. Το πιο δύσκολο φάουλ. Πιστεύω ένα δύσκολο φάουλ ήταν αυτό με την Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα. Και από πλάγια θέση και πολύ μακρινή απόσταση. Και πλάγια από θέση, ναι, πλευρά, σωστά. Ναι. Μάλλον έχετε δίκιο. Και, ναι. Και άλλο ένα με τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις στο 89, ναι. Του αγώνα.
μπροστά που είναι η μπάλα κοντά στον πάγκο μας. Ναι, όντως, όντως. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραντζέσκο. Μας άρεσε πολύ η κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη γενικότερα σε εποχές δύσκολες με το κορονοϊό. Όλοι μας το περνάμε. Να προσέχουμε λίγο την υγεία μας. Και μακάρι. Και εύχομαι ο ΠΑΟΚ να έχει επιτυχίες πολλές στην Ευρώπη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραντζέσκο. Καλό απόγευμα το Λίπερο. Να είστε καλά. Yeah.